Μετά την τελευταία μου επίσκεψη στην Παλωστή, που έγινε στις 5 Μαΐου του 2022, ξαναβρίσκομαι σήμερα, 17 Μαΐου του 2022, στη χωματερή της Παλωστής. Το λέω με τα λόγου γνώσεως. Πρόκειται περί χωματερής και δι' επικίνδυνης χωματερής. Οι εικόνες μιλάνε μόνες τους. Θέλω να πω το εξής. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης οργώνει τον κόσμο για να φέρει επενδύσεις, την ώρα που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο την αναβάθμιση της θέσης της χώρας μας στο παγκόσμιο γίγνεσθε, με στόχο να αναβαθμίσει αμυντικά την Ελλάδα και να φέρει νέες επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ, κάθε ένας από εμάς οι οποίοι κατέχουμε δημόσιες θέσεις πρέπει να υπηρετούμε την κοινωνία με ταπεινοφροσύνη και πνεύμα οικονομίας. Το τελευταίο ευρώ που δαπανάτε για τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να έχει υπόψη του την κοινωνία, η οποία υπό το βάρος των προσφάτων ανατιμήσεων, οι οποίες βεβαίως δεν είναι αποτέλεσμα κυβερνητικών επιλογών αλλά καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του πολέμου, πρέπει να κοιτάμε και την τελευταία δεκάρα. Δεν μπορεί λοιπόν ο λαός να πένδε και εμείς να κάνουμε φιέστες για την υπογραφή μιας απλής σύμβασης, η οποία έχει καθυστερήσει από το 2018, για να κάνουμε τι, το αυτονόητο. 2 χρόνια από τον Ιαννό τα σκουπίδια συσσωρεύονται χωρίς την παραμικρή επίχωση. Για αυτή την κατάσταση ποιος ευθύνεται? Από το 2016 εκκρεμεί η ΑΕΠΟ. Από το 2014 συζητάμε να κάνει ο Δήμος στο χώρο της χωματερής επεξεργασία των αποβλήτων από την οικοδομή. Τίποτα δεν έχει γίνει. Λέω λοιπόν με πόνο ότι αυτή η χωματερή μας προσβάλλει όλους και η Κεφαλονιά έχει σταματήσει προπολού να είναι το καθαρότερο νησί. Το τι νησί είναι, ας το βρουν οι αρμόδιοι. Γιατί η κοινωνία δεν φταίει για την κατάσταση της χωματερής. Και είναι χωματερή, αγαπητοί φίλοι που με ακούτε. Είμαστε μπροστά στο κόσκινο τεμαχισμού των σκουπιδιών και στη συνέχεια δεξιά μου βλέπετε τα κελιά κομποστοποίησης. Η κατάσταση αυτή έτσι όπως τη βλέπετε, χωρίς στέγη, χωρίς πόρτες, χωρίς λειτουργία, είναι από τον Ιαννό, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 20. Άρα συνδυάστε την κατάσταση αυτή, συνδυάστε την κατάσταση των σκουπιδιών, συνδυάστε το γεγονός ότι δεν επιχώρησαν τα σκουπίδια και βγάλετε συμπέρασμα. Για μένα είναι ντροπή. Για μένανε οι υφιστάμενοι προσβάλλουν την κυβέρνηση. Για μένανε προσβάλλουν την Κεφαλονιά. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε μεγαλοστομίες και να είναι αυτή η κατάσταση. Και ό,τι βλέπουμε δεν είναι αντιστρέψιμο. Δεν είναι αναστρέψιμο μάλλον. Τελευταία ερώτηση. Ποιο ήταν το δύσκολο και άλλο το πρόβλημα για να τοποθετηθούν οι οροφές και οι πόρτες και να λειτουργήσουν τα κελιά κομποστοποίησης? Έστω να παράξουν το στοιχειώδες υπόλοιμα για να καλύψουμε μια γωνιά από τα σκουπίδια. Μια γωνιά από τα σκουπίδια. Λυπηρό και ντροπή. Λυπηρό και ντροπή. Τι να πω, δεν έχω άλλα λόγια να πω. Ό,τι είπα προηγουμένως ισχύει. Λίγα λόγια, πολλές πράξεις. Και σεβασμό στον κόπο του Πρωθυπουργού.